Μαζί μας τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε. Πέρα από τον χαβαλέ που προκάλεσε όλη αυτή η ιστορία, να πούμε ότι είναι πραγματικά δυσάρεστο το πώς μια καλή πρόθεση, διότι καλό ήταν η πολιτεία να μοιράσει μάσκες σε όλα τα παιδιά, ειδικά όταν θα επρόκειτο να τις καρποθούν και παιδιά τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να χάλανε οι γονείς τους λεφτά για αυτόν τον νέο απαραίτητο εξοπλισμό μας. Όμως το φιάσκο επισκίασε τις καλές προθέσεις. Και απογοητευτικό για το γεγονός ότι η διοίκηση δεν μπορεί να κάνει μισή δουλειά. Αυτό δεν είναι ολόκληρη δουλειά, βέβαια μεγάλου κόστους μισή δουλειά. Δηλαδή μιλάμε για 6 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι και λίγα χρήματα. Αναδεικνύει και αν θέλεις το πόσο σεβόμαστε τη διαχείριση του δημόσιου κρατικού δικού μας χρήματος. Δηλαδή έχεις μια διοίκηση και έχεις και ένα ιδιωτικό τομέα. Και δεν περάσαμε και λίγα τα τελευταία χρόνια, για να μην το σεβόμαστε. Ακριβώς. Τώρα, αυτή είναι η μάσκα. Είναι πριν τη σειραφή ή μετά τη σειραφή τα εκατοστά που έχουν δοθεί ως οδηγίες, ως το πατρόν, ας πούμε, πώς θα κοπεί. Αναφέρεις τώρα στη δικαιολογία που δόθηκε, ότι, εν πάση περιπτώσει, δώσαμε το μέγεθος, αλλά δεν διευκρινίστηκε εάν θα είναι πριν θα το πλησέ ή δεν θα το έχει. Ραφτεί. Και βγήκε η μάσκα φουλάρι στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, σεντόνι, φουλάρι, διάφορα έχουμε ακούσει. Ναι, τώρα, για να μην χαθούμε εμείς την ιστορία αυτή, ένα είναι το θέμα. Κάποιος εδώ στην παραγγελία ο άλλος παρήγαγε. Ναι. Την ώρα της παραγωγής, λογικά λέει, κάτσε να δούμε ρε παιδί μου τι φτιάξαμε. Ναι. Ισχυρίζεται ότι το έδωσε και ο ελεγκτής. Ναι, το ακούσαμε στο ρεπορτάζ, είπαν ότι είναι εντάξει. Αυτό δείξαμε στο ρεπορτάζ. Γεγονός είναι πάντως ότι και ο ελεγκτής και ο άλλος δεν τα πολυβρίσκουν σε μια απλή παραγγελία. Στα σύνθετα, τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι όλο αυτό δεν χρειαζόταν. Έμπλεξε, νομίζω, η κυβέρνηση και με πολύ καλή πρόθεση να κάνει τη διανομή. Επειδή όμως το κράτος των 95 δισεκατομμύριων πολλές φορές δεν τα πολύ καταφέρνει, πώς να γίνει δουλειά με ένα απλό βάουτσερ. Δεν το θες βάουτσερ, να το πούμε κουπόνι. Δηλαδή αγοράζει η οικογένεια τις τρεις μάσκες στο γούστο που θέλει το παιδί, στο μέγεθος του παιδιού, και έρχεται η πολιτεία διαμέσου των Δήμων και δίνει το αντίτιμο. Ήταν μια πρόταση κάποτε, την είχε πει ο Στέφανος Μάνος. Βέβαια τον είχαμε καταχαιριάσει τότε, γιατί τον λέγαμε ο νεοφιλελές τώρα που να ξέρει από τέτοια πράγματα. Είχε πει ο Στέφανος Μάνος, δίνουμε από το νηπιαγωγείο το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε γονιό να το διαχειριστεί για την εκπαίδευση του παιδιού. Λοιπόν, άντε, να μην κάνουμε τέτοια πράγματα που είναι πάρα πολύ φιλελεύθερα. Τα απλά φιλελεύθερα, δηλαδή, δώσε το τραπέζι. Δεν έχει καμία δουλειά το κράτος να αναμειγνύεται σε αυτές τις υποθέσεις. Δώσε παραγγελία, πάρε παραγγελία, τίποτα. Δώσε το κουπονάκι να πάει να κάνει ο άλλος την δουλειά του. Σε ευχαριστούμε, Άρη.